Βγήκα τώρα εδώ πέρα μια βόλτα και έβαλα να ακούσω τα παλιά μου tracks. Έτσι με ηρεμία συνειδητοποίησα τι εννοείται όταν μου λέτε θέλουμε τον παλιό συμπόη πίσω. Όμως δεν έχω την ίδια ψυχολογία, ρε μαλάκες, που είχα τότε. Τότε ήμουν απλά ένα πεινασμένο παιδί που έκανα την καλύτερη μουσική που μπορώ σε κάθε track, έδινα όλο μου το είναι για να βγω από τη φτώχεια. Ξεκάθαρα αυτό το πράγμα ήτανε. Και τα κατάφερα, απλά δεν ήξερα, ρε φίλε, τότε πόσο big θα γίνει αυτό. Εγώ απλά ήθελα να βγω από τη φτώχεια. Δεν ήξερα πού μπορώ να φτάσω, έτσι. Οπότε, ρε φίλε, δεν γίνεται να έχω την ίδια ψυχολογία που είχα τότε. Με όλη αυτή τη θέληση, τώρα που έχω το Matrix στον κόλο μου, κάθε μέρα που ξυπνάω να μου δημιουργείται ένα πρόβλημα. Και γενικά, ρε φίλε, όλη αυτή την προδιάθεση, το ότι δεν έχω το support της πλειοψηφίας, δεν είναι πρώτο ίδιο. Σκέψου, ας πούμε, σκεφτείτε ένα... Γιατί μιλάω στους πιτσιρικάδες τώρα, οι μεγάλοι ξέρουν. Σκεφτείτε να πάτε σχολείο, ας πούμε, και να είστε ο πιο καλός του σχολείου, ο πιο ωραίος του σχολείου, ο μεγαλύτερος legend του σχολείου, και παρόλα αυτά να σας κράζουν γιατί τους λένε οι καθηγητές. Ρε φίλε, τι ψυχολογία περιμένετε να έχετε στο σχολείο? Δεν μα λέγα τι με κράζουν τα σκουπίδια, κατάλαβες? Οπότε κάθε φορά που γράφω tracks τώρα, τα γράφω τέρμα αδικημένος. Δηλαδή σας τα λέω όπως έχει, δεν σας λέω μαλακίες τώρα. Κάθε φορά που παίρνω την πένα μου, γράφω τράκα και νιώθω αδικημένος. Ξεκάθαρα. Τότε δεν ένιωθα έτσι. Έτσι. Μακάρι να μου φύγει αυτό από μέσα μου για να γράψω άλλο είδους τράκ πάλι. Αλλά ρε φίλε, μέχρι τότε δεν νομίζω ότι μπορώ. Θα προσπαθήσω. Αλλά δεν έχω την ίδια ψυχολογία. Το ξέρω τον εαυτό μου. Έτσι, είμαι full. Έχω νεύρα, δηλαδή τώρα όταν γράφω track είμαι για να σου γαμώ το σπίτι μου, μόνο αυτό σκέφτομαι, γαμώ το σπίτι σου, ξέρω. Τότε δεν σκεφτόμουν έτσι, ρε φίλε. Κατάλαβες. Αλλά ήταν και συγκυρίες, δεν ήταν, δεν είναι, η μουσική μου ήταν πάντα αρία. Δηλαδή, ο παλιός συμπού, αυτό που ακούτε, αυτός ήταν, κατάλαβες. Ο πιο παλιός, αυτός ήταν, ο καινούριος, αυτός είναι. Κάθε περίοδο της ζωής μου, αυτός είμαι. Δεν... γράφω κομμάτι και λέω τώρα θα γράψω ένα κομμάτι τέτοιο. Όχι, είμαι απλά αυτός μου σε κάθε κομμάτι που γράφω. Έτσι, απλά κάθε φορά είμαι διαφορετικός σε αυτός μου. Γιατί αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζει η ηλικία, αλλάζουν οι συγκυρίες. Όλα αυτά. Τέλος πάντων, θα γράψω κι άλλα legendary κομμάτια. Απλά στη φάση που είμαι τώρα, στη ζωή μου, είμαι πολύ νευριασμένος. Και είμαι για να γράφω diss. Δεν είμαι για να γράφω κομμάτια τι ωραία που είναι η ζωή, κατάλαβες. Γιατί είναι πανέμορφη η ζωή και είμαι πολύ blessed, νιώθω πολύ blessed κάθε μέρα για όλα που έχω στη ζωή μου και για όλο το συνέσιο. Εννοείται ότι νιώθω πολύ blessed. Αλλά δεν μπορώ να κλείνω και τα μάτια. Βλέπω και άλλα πράγματα. Δηλαδή με το που ανοίξω το κινητό μου, τέλος, νευρίασα. Σε δεν θέλει, 1,5 λεπτό θέλει να νευρίασω, κατάλαβες, γιατί βλέπω την αλήθεια, έτσι. Και είναι δύσκολο να βλέπεις την αλήθεια. Είναι δύσκολο γιατί θες να αντιδράσεις, κατάλαβες. Μαχάρι να μου φύγει τουλάχιστον η αντίδραση, να μην θέλω να αντιδράσω. Τώρα η αλήθεια είναι ότι γελάω πολύ περισσότερο. Τώρα πλέον γελάω με τα χάλια, κατάλαβες. Το έχω παλιά νευρίαζα, τώρα το έχω φτιάξει ψηλό λίγο. Γελάω με τα χάλια. Αλλά εντάξει, όταν νοιάζεσαι για κάτι, γιατί... ακόμα και haters που με χιτάρουν, κάποτε ήταν fans μου και θα ξαναγίνουν, κατάλαβες. Και εγώ το ξέρω αυτό. Αυτοί μπορεί να μην το ξέρουν, εγώ το ξέρω. Οπότε ρε φίλε, δεν μπορώ να θέλω τυφλό. Έτσι, αλλά θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω να τα γράψω όλα στην μπούτσα μου. Ό,τι και να μου κάνουν, στην μπούτσα μου όλα. Εντάξει, το έχω. Βασικά τα γράψω στην μπούτσα μου όλα. Δεν είναι κάτι. Είμαι επαγγελματίας στο να γράφω τα πράγματα στην μπούτσα μου. Η αλήθεια είναι. Αυτά, απλά ήθελα να σας πω πως νιώθω, ρε φίλε. Νιώθω ακριβώς έτσι.